Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το προνόμιο να μιλήσω σε αυτό το σημαίνον συνέδριο. Να ευχαριστήσω το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και τον συντονιστή, τον καθηγητή κύριο Κυριγιόπουλο. Είναι για μένα ιδιαίτερη τιμή να μιλώ μετά από τον καθηγητή Ατούν, του οποίου την σημαντική πραγματικά ομιλία χαιρετίζω. Θα κάνω μια πεντάλεπτη παρουσίαση στα ελληνικά και σας ζητώ να με βοηθήσετε και στην χρήση των διαφανειών μου. Παρακαλώ. Με πάρα πολλούς όρους, σαν διασύνδεση, σαν ολοκλήρωση και σαν απαρτίωση. Πριν από πολλά χρόνια, βλέπετε σε αυτή τη δημοσίευση στο International Journal of Integrated Care, επιχειρήσαμε να διατυπώσουμε μία πρόταση, ένα action plan, ιδιαίτερα για τα χρόνια νοσήματα. Είναι αλήθεια ότι η Ελλάδα και ο ελληνικός πληθυσμός δεν είναι πολύ περήφανοι για τις θέσεις που έχουν ηλικιωμένοι 65 χρονών και άνω, μια και κατέχουν μία από τις υψηλότερες θέσεις, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του ΟΣΑ, σχετικά με τις αναπηρίες και την πολλαπλή νοσηρότητα. Συνεπώς, ένα από τα μεγάλα ζητήματα που θα έπρεπε να θίξει αυτή τη στιγμή η εμπειρία της πανδημίας είναι η ολοκληρωμένη φροντίδα και μέσα εκεί τον κεντρικό ρόλο που θα πρέπει να έχει η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και η δημόσια υγεία. Επόμενη διαφάνεια, σας παρακαλώ. Ακόμη, λίγο πριν την μεγάλη και ιστορική διακήρυξη της Αστάνα, το 2018, είχαμε τη χαρά, σαν Πανεπιστήμιο Κρήτης, κάτω από το φως πολλών και σημαντικών μηνυμάτων που έχουμε πάρει από την επαφή μας με εξαιρετικούς συναδέλφους στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, αλλά και τη δικτύωση που οφείλουμε πραγματικά να διατηρούμε, μιλήσαμε για την ουσιαστική διασύνδεση της δημόσιας υγείας με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ένα θέμα που ακόμη στην Ελλάδα δεν έχει φτάσει στο σημείο και το οργανωτικό και το λειτουργικό, αλλά και το σημείο πραγματικά στο οποίο τα πρώτα αποτελέσματα θα μπορούσαν να διαβαστούν. Σε αυτή την δημοσίευση που είχαμε στο περιοδικό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, στο Public Health Panorama, είχαμε τη χαρά 1,5 χρόνο πριν την πανδημία να κάνουμε την αναφορά και να εστιάσουμε την προσοχή μας σε εξαιρετικά πεδία που επιδέχονται επενδύσεις, έρευνα και εκπαίδευση, όπως τα ζητήματα της καρδιακιακής νόσου, της παχυσαρκίας, της καθιστικής ζωής, του τρόπου ζωής γενικότερα των Ελλήνων, τα χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, τις ψυχικές διαταραχές, τις εξαρτήσεις και με πρώτη αναφορά στο κάπνισμα, αλλά και τα θέματα που αφορούν τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια δημοσίευση του 2018 και ανάμεσα εδώ υπογραμμίζει αυτές που σήμερα λέγονται ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και εκεί, όπως ο καθηγητής Άτουμ μίλησε, θα πρέπει εκεί να επιχειρήσουμε τα θέματα της αλλαγής της συμπεριφοράς. Επόμενη διαφάνεια. Στην ίδια κατεύθυνση, σε μια προσπάθεια να αποτυπώσουμε προτάσεις για την πολιτική υγείας, το 2019, στα μέσα του χρόνου, είχαμε τη χαρά να δημοσιεύσουμε μια σειρά από προτάσεις για την πολιτική ηγεσία που εξακολουθούν να έχουν την επικαιρότητά τους, μιλώντας για το ολοκληρωμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, για το Integrated Primary Care. Αυτές οι προτάσεις που θα μπορούσε πάρα πολύ γρήγορα κανένας να διαβάσει στη διαφάνεια, ουσιαστικά είναι ακόμη επίκαιρες
και θα πρέπει να τεθούν για μια πολύ σοβαρή συζήτηση στην καινούργια μεταρρύθμιση που συζητάει και η πολιτική, η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Βλέπετε ανάμεσα σε αυτές, στο σημείο 3, τον προσανατολισμό των νέων μονάδων στην κατεύθυνση της δημόσιας υγείας, ένα εξαιρετικό και μεγάλο θέμα, τις συντονισμένες δράσεις για την ολοκληρωμένη φροντίδα που ανέφερα και στην πρώτη διαφάνεια, η έμφαση και την ενσωμάτωση της δημόσιας υγείας και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και στην επιτήρηση αλλά και στη συλλογή της πληροφορίας και φυσικά την διεπαγγελματική συνεργασία. Επόμενη διαφάνεια. Νομίζω ότι μια και ο χρόνος ουσιαστικά τελείωσε. Η επόμενη διαφάνεια είχε, να την εδώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελειώνω μέσα σε επόμενο ένα λεπτό. Αυτές οι 7 σημαντικές υγειονομικές προτεραιότητες, τις οποίες ουσιαστικά χρειαζόμαστε να ενσωματώσουμε στην πολιτική υγεία σήμερα, την καινούργια περίοδο, είναι μια νέα επικοινωνιακή πολιτική και εστίαση στη συμπεριφορά υγείας του πληθυσμού. Αυτό σημαίνει καινούργια μηνύματα, καινούργιο συμβολισμό, αλλά και καινούργιο στοχασμό και φυσικά απαιτεί τη διεπαγγελματική συνεργασία. Η προσέγγιση της νεότητας στο πλαίσιο αυτής της επικοινωνιακής πολιτικής είναι ιδιαίτερα σημαντική και στη δική μας τη γνώμη πρέπει να πάρει μια διαφορετική μορφή σε μια προσπάθεια ενθάρρυνσης και παρότρησης για την αλλαγή της συμπεριφοράς και την ενσωμάτωση καινούργιων συμπεριφερολογικών μοντέλων, ιδιαίτερα όταν τα μηνύματα απλώνονται κεντρικά είτε από τα μέσα της ενημέρωσης. Για μας, η ουσιαστική συμμετοχή της κοινότητας και μαζί με τις θεσμικές της εκφράσεις, είτε της τοπικής είτε της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τη διάδοση του μηνύματος και την πληροφόρηση, αλλά και συγχρόνως για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων, αλλά ακόμη και για την ουσιαστική του συμμετοχή στο σχεδιασμό των υπηρεσιών υγείας, αλλά και την αξιολόγησή τους στο περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Τέλος, όπως ήδη αναφέρθηκε, έχει πολύ μεγάλη σημασία η ανάπτυξη προγραμμάτων μείωσης της ευαλωτότητας και εδώ η ενσωμάτωση και η ενεργό συμμετοχή της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και της δημόσιας υγείας είναι πολύ ουσιαστική. Φυσικά, χρειάζεται μια πολύ σοβαρή εκτίμηση των διαστάσεων της πανδημίας και ιδιαίτερα τις ψυχολογικές και κοινωνικές και τις οικονομικές της και κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά για την ανάπτυξη του κοινωνικού δικτύου που η χώρα μας έχει ως έναν από τους πολύτιμους θησαυρούς που έχει κληρονομήσει από την αρχαιότητα. Τέλος, κλείνοντας, θα ήθελα να υπογραμμίσω με την αναγκαιότητα ουσιαστικών επιδημιολογικών μελετών και έρευνας στην κατεύθυνση αυτή της αντιμετώπισης της πανδημίας, κυρίως πληθυσμιακών μελετών που θα μπορούσαν να δώσουν μια καλύτερη εικόνα από τα αποσπασματικά στοιχεία που αυτή τη στιγμή έχουμε στη διάθεσή μας και ακόμη τις χιλιόμενες μελέτες που αφορούν τις κοινωνικές επαφές και την παρακολούθηση της κινητικότητας του πληθυσμού σε ένα πιο συστηματικό τρόπο. Ίσως και αυτές οι προτάσεις, μαζί με την κύρια εστίαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και στη δημόσια υγεία, να αποτελέσουν ένα επιπλέον όπλο στα χέρια της σημερινής πολιτικής ηγεσίας και της διακυβέρνησης του τόπου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ξανά για τη χαρά. Η επόμενη διαφάνεια είναι οι ευχαριστίες μου μαζί με όλους εσάς που είχατε την χαρά να με ακούσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.